Τι στο διάολο σημαίνει, που στο διάολο είναι ο Προκόπης. Τι κάνεις με το μάτι σου, ρε. Θες κάτι και μου κάνεις νόημα. Όταν αγχώνομαι, μου βγαίνει να τίξει στο μάτι. Δεν εστιάζω καλά κι έτσι. Εσύ ο Χατζάκης, ο συνέγγελος μου. Επενδύσω όλη μου την ενέργεια και τους καλύτερους μου άνδρες προκειμένου να εντοπίσω τη Ζωήτσα, την Όλγα και τον Προκόπη. Για μια φορά θα είμαι εκεί που πρέπει. Μα φυσικά, κύριε Δικητά. Σου συμβαίνει κάτι, αγόρι μου? Όχι, 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 τίποτα. Είμαι μια χαρά, καλά είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ώσπου να λυθεί όλη αυτή η ιστορία, θα χρειαστώ ένα είδος αντικαταστάτη. Κάποιον άνθρωπο της εμπιστοσύνης. Και πιστεύω ότι αυτός είσαι εσύ, Θωμά. Εγώ? Ναι, εσύ. Ξέρετε, κύριε Δικητά, μήπως θα ήταν καλύτερο να βοηθήσω κι εγώ στην υπόθεση Προκόπη. Ξέρετε, όλο αυτό τώρα με την αντικατάστασή σας ίσως είναι λίγο υπερβολικό για μένα. Αγόρι μου, στο ζητώ ως προσωπική χάρη. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί τώρα θα αναλάβεις τα υπόλοιπα. Το βλέπεις αυτό? Άνοιξε το. Όπως βλέπεις, είναι πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Το μεγαλύτερο κύκλωμα πλαστογράφων σε όλη την Ευρώπη. Ακολουθούμε τα ίχνη τους από τη Γερμανία. Όχι, ρε γαμότο. Όχι, ρε γαμότο. Κάποια στιγμή θα έρθει η επιθεωρητής Φρίτς της γερμανικής αστυνομίας. Θα της παραδώσεις τα χαρτονομίσματα να πάνε προς ανάλυση. Αν η ανάλυση είναι θετική, θέλω από κοινού να συντονίσετε την επιχείρηση. Εδώ, σε αυτό το φάκελο, είναι η διεύθυνση του πιθανού εργαστηρίου. Άκουσε με προσεκτικά. Ό,τι χρειαστείς είναι στη διάθεσή σου. Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις και το γραφείο μου. Κατάλαβες, Θωμά? Μάλιστα, κύριε Δικητά. Αγόρι μου, κάνε τη δουλειά σου, παρακαλώ πολύ, όσο μπορείς καλύτερα και βγάλε μας ασπροπρόσωπους. Γιατί, όπως ξέρεις, πάντα βολεύει να έχουμε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μας Ευρωπαίους. Λοιπόν, αυτά είναι όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα. Να πηγαίνω. Μια κουβέντα είναι αυτό τώρα. Τελειώσαμε, Θωμά. Σου είπα, μπορείς να πηγαίνεις. Ναι, ναι. Πηγαίνω. Αν του συμβεί κάτι, σου ορκίζομαι ότι θα σε σκοτώσω. Μαλάκα, θα σε σκοτώσω! Δεν θα έκανα ποτέ κακό στην οικογένειά σου. Στην οικογένειά μας. Στην οικογένειά μας. Τι παριστάνεις, ρε. Τι στο διάλογο παριστάνεις. Καταλαβαίνω το θυμό σου για μένα. Γιατί εσύ κράτησες το λόγο σου, αλλά νομίζεις πως εγώ δεν το κράτησα. Εγώ έκανα τον Λουκά να πιστέψει ότι πέθανες. Εσύ τι στο διάλογο γύρισες? Έγιναν ορισμένα πράγματα που με ανάγκασαν να δράσω. Να δράσεις? Τι να δράσεις, ρε? Δράσεις, λες, την απαγωγή της οικογένειάς μου? Δεν ήθελα να καταλήξει έτσι. Προσπάθησα να μείνω στο περιθώριο. Έκανα τα πάντα γι' αυτό. Μαλακίες, μαλακίες!
Το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να μην εμφανιστείς. Τόσο εύκολο ήταν. Εύκολο, ε. Εύκολο νομίζεις πως ήταν να αφήσω πίσω το γιο μου. Να πρέπει να εγκαταλείψω τη ζωή μου. Τόσο εύκολο νομίζεις πως ήταν. Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Το μόνο που έχω να σου πω είναι πως η οικογένειά σου βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Το ασθενοφόρο αυτό δεν θα πήγαινε ποτέ στο νοσοκομείο. Θα σας σκότωναν. Μάθαμε ότι αναλαμβάνεις τη διοίκηση του μαγαζιού. Μαγαζιού δηλαδή, αυτινού του ρημαδιού τέλος πάντων. Ναι, και θέλαμε να σου πούμε ότι ό,τι μας χρειαστείς, εμείς εδώ είμαστε. Τέλος πάντων, αυτό, τίποτα άλλο. Και αν χρειαστείς κάτι... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, Κλάιν. Τα λέμε. Δεν βλέπεις, ε. Τι, εγώ? Γιατί το λες αυτό? Πώς είναι αυτά? Τρία. Δύο. Όχι. Τι? Τέσσερα. Έλα ρε Ρίτα, τα βάλες πολύ κοντά στα μάτια μου και δεν μπορούσα να δω. Τα έβαλα πολύ μπροστά στα μάτια σου. Εντάξει ρε Ρίτα, έχω πάθει ένα προσωρινό νευρικό κλονισμό και έχω χάσει ένα ποσοστό από την όρασή μου. Ωραία, τι ποσοστό είναι αυτό? Τι ποσοστό είναι, ξέρω εγώ, θα είναι, δεν θα είναι, 90%. Αλλά μόλις ηρεμήσω, θα μου περάσει σίγουρα. Εσύ, Θωμά, δεν καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται να αντικαταστήσεις το διοικητή? Έχω την ακοή μου. Όλη μου τη ζωή είμαι αστυνομικός, ρε Ρίτα. Έχω κι εγώ το ένστικτό μου, γαμώτο. Έχω το ένστικτό μου. Θωμά, με όλο το σεβασμό, εδώ μιλάμε για δουλειά, όχι για τυφλόμυγα. Με το ένστικτο δουλεύουν μόνο τα σκυλιά. Όχι όλα. Τα λαγωνικά. Και τι να κάνω, ρε Ρίτα. Ο διοικητής ψάχνει τον Προκόπη και προτιμώ να τον βρει πρώτος αυτός παρά ο Λουκάς. Ποιον κοροϊδεύω, ρε γάμο του? Ένα μάτσο χάλια. Ούτε μόνος μου δεν μπορώ να ντυθώ. Θα πρέπει να πάω στο διοικητή να του πω ότι δεν κάνω ούτε για επιστάτηση. Όχι, δεν θα πεις τίποτα στο διοικητή. Αν είναι κάτι προσωρινό, μπορώ να σε βοηθήσω εγώ. Θα γίνω τα μάτια σου, ε. Ναι, σε ευχαριστώ, Ρίτα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ο διοικητής μου είπε να πάω να παραλάβω μια Γερμανίδα επιθεωρητή και αυτή θα καταλάβει αμέσως μόλις με δει ότι δεν εστιάζω. Δεν θα καταλάβει τίποτα η Γερμανίδα. Γιατί εγώ δεν θα ξεκολλήσω από δίπλα σου, εντάξει. Αντικαθάρισε λίγο το στόμα σου. Πού. Εδώ. Έτσι. Φτιάξε και τα μαλλιά σου. Να είσαι ωραίος, ε! Κούκλος! Άσε με, Τζούλια! Ζουίτσα μου! Ζουίτσα μου, είσαι καλά? Σου κάνα τίποτα? Όχι. Τον μπαμπά? Τον είδες τον μπαμπά? Όχι. Μαμά, τι συμβαίνει? Γιατί είμαστε κλεισμένες εδώ? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Μαμά, ξέρεις τι συμβαίνει? Μωρό μου, δεν θυμάσαι τον θείο τον Νίκο? Τον πατέρα του Λουκά? Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Ο θείος Νίκος πέθανε πριν 10 χρόνια. Δεν πέθανε, μωρό μου. Είναι ζωντανός. Οκτώ. 8 ευρώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Όλγα. Έπρεπε να λείψει για μερικές μέρες και αναλάβαμε κάποιοι φίλοι όσο θα λείψει. Καταλαβαίνετε, να μην το κλείσουμε και το μαγαζί. Με την κρίση, κρίμα είναι. Συγγνώμη. Εσείς έρχεστε συχνά εδώ? Ναι, γιατί? Έλεγα, μήπως ξέρετε να μου δείξετε πώς αλλάζει το βαρέλι της μπύρας, γιατί μάλλον έχει κολλήσει και δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι, ε. Καλά, ευχαριστώ. Ο επιμένων νικά.
Δηλαδή, εσύ θέλεις να μου πεις τώρα ότι το πέρασμα του δαχτύλου πάνω από τα χείλη δεν είναι ερωτικό και ότι όταν το έκανε η Ρίτα, δεν το έκανε για κάποιο λόγο. Και πού ξέρεις εσύ, ρε, τα γκαλάκια, τι είναι ερωτικό και τι όχι. Ωραία. Πέρασε το δάχτυλο σου πάνω από τα χείλη μου. Ίσα, ρε. Όχι, όχι, ναι. Πέρασε, ρε. Κάτω, Τζακ, μείνε, κάτω, stay, sit. Πες ότι εκτός από αειδιαστικό είναι και ερωτικό. Το δέχομαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θωμάς έχει κάτι με την Ρίτα. Και το χάιδεμα στη φράτζα. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι κάτι έχουν η Ρίτα με το Θωμά, αλλά ότι το σκέφτεται. Σίγουρα. Γιατί εγώ, όταν χαϊδεύω τη φράτζα κάποιου, το πάω κάπου αλλού. Δεν ξέρω με εννοείς. Ωραία, καλά έκανε εγώ και κόψα τη φράτζα. Τέλος πάντων, κομμένες μαλακίες όμως. Ο Μπομ με τη Ρίτα είναι ένα καθιερωμένο ζευγάρι. Βέβαια. Γι' αυτό η Ρίτα έχει χωρίσει τον Μπομ 5 φορές. Αυτό δεν είναι καθιερωμένο ζευγάρι, αυτό είναι καθιερωμένο φινάλε. Δίκιο έχει τραζήσει. Άρα το καημένο το δόκιμο. Αλλά βέβαια, βλέπεις τώρα ο Θωμάς είναι αντικαταστάτης του διοικητή. Και η Ρίτα μας το έχει ξανακάνει αυτό, έτσι. Έτσι. Πού το ξέρεις εσύ, ρε. Για να το λες εσύ, έτσι ήταν, ε. Έτσι είναι. Έτσι, βέβαια. Τότε που ο Μπουσκίνογλου είχε εξουσία. Τον είχε ερωτευτεί. Όλες ίδιες είναι. Πεταμένα λεφτά σου λέει. Αυτό δεν λέω. Τι έγινε, ρε. Κατάστημα. Πού να το να πάρουμε δύο πύρο. Θα κάνω σαν να μην άκουσα τίποτα. Σαν αυτή η συζήτηση να μην έγινε ποτέ, έτσι. Έχω μια αραβωνιαστικιά, περιμένω την κόρη μας και θα ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι για πάντα. Καταλάβατε? Ωραία. Πιστεύουν ότι έχεις το αρχείο του Καρά. Αυτό το αρχείο εκθέτει όλη την οργάνωση. Δεν ήταν αρχείο. Μια λίστα από ονόματα ήταν και την κατέστρεψα. Θέλουν να μας σκοτώσουν για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο το αρχείο. Αν μιλήσεις, θα πέσει πολλοί κόσμος. Κόσμος σαν και εσένα. Εγώ έχω πέσει από καιρό. Δεν παίζω πια κανένα ρόλο. Δεν αποτελώ πλέον κίνδυνο. Μίλησέ μου για τον Λουκά. Τι να σου πω. Έτσι όπως τον άφησες είναι. Πεισματάρισα γαϊδούρι, αλλά με μια καρδιά που χωράει ολόκληρο τον κόσμο. Και από γυναίκες, γιατί αν πήρε από μένα. Παντρεύτηκε την Αθηνά την κουνιάδα μου. Την Αθηνούλα. Σοβαρά. Μετά την άφησε, άρχισε να γυρνάει με τη μια και την άλλη και σταμάτησε στη ζωή. Ποια ζωή? Την κόρη μου. Τη ζωήτσα. Τη ζωήτσα σου. Ναι. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Παραλίγο να το σκοτώσω. Έγιναν πολλά από τότε που έφυγες. 10 χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ καν πόσα πράγματα έχασα. Όλοι χάσαμε. Και τώρα ο Λουκάς νομίζει ότι σε σκότωσα εγώ. Δεν θα σου εξηγήσω τι και πώς, αλλά αυτό νομίζω. Εσύ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι, μαλάκα. Πρέπει να σε ευχαριστήσω για όσα έκανες για τον Λουκά όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σε ανταμείψω για ό,τι έκανες. Ζήτα μου τι θέλεις. Να γυρίσει η Λίτσα. Αυτό θέλω. Ρε μαλάκα Γαραδίμα, πού στο διάλογο είσαι? Να προσέχεις. Ο Χατζάκης έστειλε τον εκτελεστή να φάει τον Καρά και τώρα πάει για μας και τον Πισκίνογλου. Είμαι στο γνωστό μέρος, στα Πατήσια. Έλα γρήγορα. Πατήσια. Δεν είναι και πολύ συγκεκριμένος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, αλλά για ακού και αυτό. Από την υπηρεσία κατάφεραν να ανακτήσουν ένα ακόμα μήνυμα, τον ίδιο αριθμό. Ραντεβού σήμερα στο 12ο στο κτήμα. Ξέρεις, 8 η ώρα θα σε περιμένω. Επιτέλους ένα στοιχείο. Πρέπει να τον ανακρίνουμε. Όχι. Όχι.
Ο δολοφόνος του Καρά δεν μίλησε. Ούτε στην ανάκριση, ούτε στο δικαστήριο. Το να τον ανακρίνουμε πάλι είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά για να κάνουμε πίσω. Μπορεί εμείς να έχουμε δεμένα χέρια, αλλά ο Λουκάς όχι. Του τηλεφώνησα να τον κάνει να κελαϊδήσει. Να σου υπενθυμίσω ότι είσαι υπαστηνόμος των εσωτερικών υποθέσεων. Με εκπλήσουν οι μέθοδοί σου. Μιλάμε για 20 ή 30 διεφθαρμένους αστυνομικούς. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο τις μεθόδους για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όχι. Έφερες το δολοφόνο. Στο δρόμο είναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Πρέπει πρώτα να πάρουμε άδεια από το αρχηγείο. Λουκά, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις. Δεν είναι νόμιμο. Ο τύπος ξέρει που είναι ο Προκόπης. Και εγώ θα το μάθω ή με το καλό ή όπως αλλιώς προκύψει. Και τη διαδικασία την έχω χεσμένη. Νόμιζα ότι είχαμε κάτι παραπάνω από μια επιπόλαιη ιστορία. Την επόμενη φορά που θα θες να μπει στο κρεβάτι μου, θα στο θυμίσω αυτό. Ο δολοφόνος του Καρά είναι το διαβατήριό μας για τον Προκόπη και το Χατζάκι. Αυτό έχουμε τώρα. Δηλαδή ο Λουκάς δεν ξέρει τίποτα. Μόνο εγώ και ο πατέρας το ξέρουμε. Και δεν το έχουμε πει σε κανέναν. Και μόλις ο μπαμπάς αποφάσισε να πει όλη την αλήθεια, κοίτα που φτάσαμε. Έλα, ηρέμησε, μαμά μου. Σίγουρα θα πάνε όλα καλά. Ο θείος ο Νίκος ήταν πολύ φίλος του μπαμπά σου και φυσικά πατέρας του Λουκά. Αλλά τώρα είναι ένας εγκληματίας. Κοίτα πώς μας έχει πληδωμένες εδώ μέσα. Ποιος ξέρει τι θα έχει κάνει στον πατέρα σου. Πρέπει να βγούμε από εδώ. Τι γίνεται εκεί? Ας περιμένουμε καλύτερα. Μπορεί να έρθει ο πατέρας σου. Πιστεύεις ότι θα μας αφήσουν να βγούμε ζωντανές από εδώ? Νομίζω ότι ξέρω τι θα κάνουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ... Στοπ! Εδώ είμαστε στην πόρτα. Έλα να συνεχίσουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα... Στοπ! Τώρα είμαστε κάτω από το ρολόι. Λοιπόν, σε πέντε βήματα από εδώ, στο αριστερό σου χέρι είναι το γραφείο του διοικητή. Για προσπάθησε να πας μόνος σου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Ευχαριστώ. Καβαμάρα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ στο γραφείο του διοικητή για να είμαστε σίγουροι, εντάξει. Δεν μου λες, μα με αυτή την επιθεωρητή να τη Φρίτς μίλησες? Εντάξει, μιλήσαμε. Μου ακούστηκε λίγο στριμμένη, αλλά νομίζω ότι μια χαρά θα τα πάτε. Λοιπόν, θα κάτσεις εσύ στο γραφείο του διοικητή και μόλις έρθει θα τη φέρω εγώ μέσα. Εντάξει. Δεν βλέπω την ώρα. Κυριολεκτικά. Πάμε. Ρίτα! Συγγνώμη. Μπορείς να με βοηθήσεις να δούμε κάτι καταγγελίες για κάτι ληστείες? Ναι, δεν γίνεται τώρα, μελέτη μου. Έχω πολλή δουλειά με το Θωμά. Θα τα πούμε μετά. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε τώρα από Μπορίκο. Τώρα χρειάζομαι τη Ρίτα μαζί μου. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να κάνουμε. Έλα, πήγαινε. Άντε, άντε, άντε. Ο νόμος της ζούγκλας είναι σκληρός, φιλέ. Ζούγκλα. Και αν δεν κάνεις κάτι να κρατήσεις την Τζέιν, σε βλέπω να μένεις με τη Ζήτα στο χέρι. Έτσι. Τι λάθος έκανα πάλι, ρε γαμώτο. Κοίτα, εκτός ότι γεννήθηκες, το ότι είσαι πολύ καλός, ρε αγόρινα. Πρέπει να μαρκάρεις την περιοχή σου, να την κατουρίσεις. Πρέπει να μάθουν όλοι τη σκυλίτσα έχει το δικό της κόπρο. Έτσι. Ναι, γιατί αυτός θα σε αντικαταστήσει και ως πατέρας. Άφησέ με! Άφησέ με! Στα
σταμάτα! Δεν είναι τρόπος όσο να φέρεις τους ανθρώπους. Θέλω να μιλήσω με τον διοικητή. Έχω δικαιώματα. Έλα, έλα, κολλιά. Στάξει, Μινιά. Ναι, 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 δίκιο είναι. Έλα, κάτσε, κάτσε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, θα καθίσετε εδώ και θα το κουνήσετε ρούπι. Έτσι. Τα Πασόλτη. Ναι, αυτόν μπορεί να τον πάρουμε στον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον πάρουμε Αμερικανός. Μισό λεπτό, ε. Τι έγινε, παιδί μου, βρήκες κάτι? Μαλλιά, κομμάτια από χάμπουργκερ, ένα φακό επαφής και οργανικά δείγματα από περισσότερα από 300 άτομα. Άντε να δούμε τώρα σε ποιον ανήκουν. Όπως και να έχει, θα τα στείλω για ανάλυση. Μάλιστα. Μπράβο. Καλή δουλειά. Μην ανησυχείς. Θα τους βρούμε. Παμπά, είναι και κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Έχω 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Δεν έχω κάνει ακόμα το τεστ, αλλά νομίζω πως είμαι. Θα ήθελα να ήταν εδώ η Όλγα να της το πω, αλλά δεν είναι. Μπαμπά, γιατί τα κάνω όλα, μα όλα τόσο λάθος. Όχι, αγάπη μου, μην το σκέφτεσαι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Στη δουλειά είσαι καλύτερη. Στα προσωπικά σου έχεις το DNA της οικογένειας. Τι να κάνουμε τώρα? Αγάπη μου εσύ, δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Φέρεις σε κόσμο, θέλω να μιλήσω με τον διοικητή. Έχω δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και έχετε. Βεβαίως. Έχετε το απόλυτο δίκιο. Έχετε. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήσασταν εδώ. Είχα πει σε μία αστυνομικό να με ειδοποιήσει, αλλά μάλλον το ξέχασε. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι τα σώματα ασφαλείας στην Ελλάδα δεν είναι καλά. Η αστυνομία είναι good. Good, yeah. Το αστυνόμο Μπελεγρή είναι ο διοικητής, αλλά τώρα λείπει σε μία σημαντική αποστολή. Σημαντική μισιόν. Και εγώ είμαι ο αντικαταστάτης του. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στο θέμα μας. Ορίστε τα λεφτά. Νούντα, γιούτ. Βεβαίως. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να είμαστε γνωστοί για τα ούζα μας, τα σουβλάκια μας, τις παραλίες μας, τα νησιά μας, τις διακοπές μας. Αλλά όταν πρόκειται για δουλειά, είμαστε εργατικοί και αξιόπιστοι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και αυτά που ακούτε για τα Greek statistics είναι εκ του πονηρού. Θα περιμένω την αναφορά σας για να ξεκινήσουμε την επιχείρηση. Περίμενε την αφορά. Εντάξει. Ως συνάδελφο που συνάδελφο. Φαίνεται ότι στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες εμείς είμαστε έτσι τις χειραψίες, αλλά εσείς φαίνεται στο βορρά είσαστε έτσι λίγο πιο open. Διαπλάτεν. Τι τρέχει κουμπάρι, τι φασαρία είναι αυτή? Ο δικηγόρος μου πού είναι? Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο σου. Με σένα θέλουμε να μιλήσουμε. Πες μου, ποιος το διάλογο είναι ο Χατζάκης, τι σχέση έχει με τον Προκόπη Μπισκίνογλου, τι στο διάλογο είναι το 12ο και το κτήμα?
Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς, όμορφο παιδό. Μικρός είσαι, έπνευσα πολύ κόλλα και δεν έχω καλή μνήμη. Καλύτερα να αρχίσεις να θυμάσαι, γιατί θα σου δώσω να εισπνεύσεις κάτι άλλο. Κα! Μ' απογοητεύεις. Και εσύ άρχισε να ψάχνεις δικαιολογία για να εξηγήσεις το αρχηγείο ότι στο διάολο θέλει ένας δολοφόνος έξω από τη φυλακή χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Πλάκα κάνεις, ε. Αν νομίζεις ότι κάνω πλάκα, συνέχισε. Τα αφήνω σε σένα. Αν δεν μου πεις πού είναι ο Χατζάκης, μα την Παναγία θα σου ανοίξω το κεφάλι, το κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά να ζητάς τα πράγματα έτσι με τόσο στρες. Μεταξύ κατεργαραίων δεν μιλάμε έτσι, ε. Με νιώθεις. Και αυτός που θέλει κάτι πρέπει να δώσει και κάτι. Πες τι θες. Τι νομίζω ότι μπορεί να θέλω, μορφόπεδο. Κρατούμενος είμαι. Τι θα έλεγες να με έβγαζες από εδώ μέσα. Θωμά, η Ρίτα είμαι. Έλα, έλα Ρίτα, έλα. Πού είσαι? Τι έγινε, πώς πάει? Τα ίδια, Ρίτα μου, τα ίδια. Λοιπόν, άκου, πήρε τηλέφωνο η επιθεωρητής Φρίτς και είπε ότι αναβάλει τη συνάντηση για το απόγευμα, εντάξει? Αναβάλει. Όχι, εσύ, Ρίτα. Αφού τώρα ήταν εδώ. Τώρα της έδωσε τα λεφτά και έφυγε. Αμάν, σκατά τα έκανα πάλι, Ρίτα. Τρέξε και πιάσε όλες τις κοπέλες που έχουν. Πήρε τα πλαστά και τα λεφτά και έφυγε. Τρέξε, Ρίτα! Εύα! Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Σε είχα προειδοποιήσει, Νίκο. Σου είχα πει ότι δεν μπορείς να προσπερνάς τη διαδικασία όποτε σε γουστάρεις και εγώ δεν έχω καμία διάθεση να με συσχετήσουν με το δικό σου τρόπο δράσης. Εντάξει? Κοίτα, αν γίνει κάτι κακό θα αναλάβω την ευθύνη. Αν δεν την πληρώσει κάποιος, αυτός θα είμαι εγώ, σου το υπόσχομαι. Και ο Λουκάς? Γιατί αν χτυπήσει κρατούμενο, πάει κατευθείαν φυλακή. Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Ζηλεύεις? Ή μήπως ήρθε η ώρα να με ξεπεράσεις? Νικό, πήγαινε πάνω και πάρε το δολοφόνο από την αίθουσα ανακρίσεων. Σε παρακαλώ. Με τίποτα. Τώρα που ο Λουκάς είναι έτοιμος να μάθει που είναι ο Χατζάκης, σήμερα κιόλας θα τον βρούμε. Πολύ καλά. Τότε κι εγώ θα πάω στο αρχηγείο να ενημερώσω. Ξεπέρασες το όριο. Εύα, σταμάτα τους εκβιασμούς. Είναι η πιο σημαντική υπόθεση που μου έχουν αναθέσει και δεν θα σου επιτρέψω να μου τη χαλάσεις. Δώσε μου το κλειδί. Όχι. Δώσε μου το κλειδί, είπα! Όχι! Το 12ο είναι χιλιόμετρο. Κτήμα Παπαδάκη. Εκεί που συναντιέται το Χατζάκης με τους δικούς του. Και μετά τι έκανες? Ο καλύτερος με βρήκε. Και με ανάγκασε να δουλέψω γι' αυτό. Ήξερα πώς λειτουργούσε η αστυνομία και η οργάνωση και πώς καταλαβαίνεις ότι ήμουν αρκετά πολύτιμος για να με αφήσει να φύγω. Με δύο σε χάρισε. Ναι, ευχαριστώ. Και μετά έφυγες για Βραζιλία. Ναι. Έμενα σε ένα σπίτι 10 φορές μεγαλύτερο από ό,τι χρειαζόμουν. Είχα λεφτά, αυτοκίνητα. Αλλά ήμουν εντελώς μόνος. Χωρίς οικογένεια, χωρίς φίλους. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν άντεξα για πολύ. Είχαμε κάνει μια συμφωνία. Ή αυτό ή τη φυλακή. Αν την είχα τηρήσει, θα ήμασταν τώρα όλοι 2 μέτρα κάτω από τη γη. Θα μπορούσε να απευθυνθεί σε μένα ή στο Λουκά να ζητήσει προστασία. Προστασία? Ούτε εγώ ξέρω πόσοι αστυνομικοί έχουν μισθό. Κόσμο που το βλέπεις κάθε μέρα. Δεν έχεις ιδέα. Thank you.
Πάρε. Τι είναι αυτό? Θέλω να έρθετε μαζί μου. Να πάμε πού? Στον Άγιο Δομήνικο. Τι στο διάλογο να κάνουμε στον Άγιο Δομήνικο? Προκόπη, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Πως εσύ και η οικογένειά σου έχετε μετρημένες μέρες. Και μόλις μάθουν ότι σας βοήθησα εγώ, είμαι κι εγώ νεκρός. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δραπετεύσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή εκεί. Η Όλγα, η Ζωή, ο Λουκάς. Όλοι μαζί να ξαναγίνουμε πάλι μια οικογένεια. Είναι μια κάμερα κυκλοφορίας κοντά στο περιστατικό. Κοιτάξτε αυτό που περνάει τώρα. Φαίνεται να φοράνε κουκούλες. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να το δούμε καλύτερα? Ναι, θα το μεγενθύνω. Αυτό. Αυτό εδώ είναι όπλο. Ρε γαμότσο, χωρίς τα γυαλιά δεν μπορώ να δω τίποτα. Η εικόνα είναι πολύ θολή. Πιο καθαρή δεν γίνεται? Ορίστε. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Προκόπης δεν το έσκασε. Πρέπει να το πούμε στις εσωτερικές υποθέσεις. Σταμάτησε το, σε παρακαλώ. Σταμάτησε το εδώ. Δεν γίνεται να το δούμε λίγο πιο καθαρά? Τι συμβαίνει, κύριε Δικητά, είδατε κάτι? Γι' αυτό εδώ, κουβέντα πουθενά. Συγγνώμη, μπορείτε να μου εξηγήσετε και εμένα τι συμβαίνει? Σουίτσα, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που πάμε να κάνουμε. Είσαι σίγουρη αυτό? Μαμά, επικίνδυνο είναι να μείνουμε εδώ. Μας έχουν απαγάγει και δεν ξέρουμε πού είναι ο μπαμπάς. Πρέπει να δραπετεύσουμε. Εντάξει. Βοήθεια! Τι γίνεται εκεί μέσα? Γιατί φωνάζεις? Τρέχα, Τζοίτσα! Τρέχα από το παράθυρο! Είναι κι άλλοι έξω! Τρέχα τώρα! Ο Χατζάκης και πού θα τον βρω? Άντε πάλι. Συνεχίζει τα ίδια και μου γεμίζει το κεφάλι με ένταση. Χρειάζεσαι καλύτερα? Το ξέρεις ότι εγώ κάνω όλα τα αποδράσματα σαν εσένα να κελάει δάνα? Ξεκίνα να κελάει δάνα κι εσύ. Κοίταξε. Τα είπαμε αυτά να μην τα ξαναλέμε. Κανένας δεν δίνει κάτι για να φορεί τίποτα. Άσε! Μα φανάει ο Σπέρακος, μάσε με! Εσύ κοίτα σκεφτείς πώς θα με βγάλεις από εδώ. Βγάλε με εσύ από εδώ και θα πω και ένα τραγούδι. Μόνο κάνει γρήγορα γιατί ο χρόνος κυλάει. Αυτό είναι μέρος της έρευνας. Κι εγώ γιατί δεν το είχα μάθει? Γιατί τώρα το ανακάλυψα. Αν και όλα δείχνουν ότι από εκεί δρά ο Χατζάκης. Ωραία. Εγώ γιατί δεν το είχα μάθει ποτέ? Γιατί δεν μπορώ να εμπιστευτώ μια γυναίκα που κοιμάται με έναν αστυνομικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ερευνά. Τελικά όντως δουλεύεις. Άσε τις βλακίες. Κοίτα, χάνουμε χρόνο. Πάμε πάνω να δούμε αν ο Λουκάς βρήκε την ακριβή διεύθυνση του κτήματος. Και αν αυτή συμπίπτει με αυτήν που έχουμε εδώ, τότε στέλνουμε μονάδες κατευθείαν εκεί.
πράγμα μου ανέθεσε να κάνω διοικητής και τα σκάτωσα. Αν όμως βάζαμε όλοι μαζί λίγα χρήματα, θα μπορούσαμε να μαζέψουμε 3-4 χιλιάρικα και να τα δώσουμε στις γερμανικές αρχές. Και άμα βλέπαν ότι είναι αληθινά τα χρήματα, θα τα παίρνανε και θα φεύγανε, ε! Ναι, και οι πλαστογράφοι να συνεχίσουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους, ε! Θωμά, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου, είμαι σίγουρη ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ρε Σιρίτα, τι να καταφέρω. Εδώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι σαν να προσπαθώ να διακρίνω σκιές στο σκοτάδι. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Έλα, Θωμά, σίγουρα είναι κάποια από αυτές τις πέντε. Γιατί οι δύο ήταν κρατούμενες και οι άλλες τρεις ήταν κάτω και συμπλήρωναν χαρτιά. Έλα. Κυρίες μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποια έχει το λούτρινο τσαντάκι με τα πλαστά χαρτονομίσματα να κάνει ένα βήμα μπροστά. Έπιασε. Δεν έπιασε, αλλά ήταν αναμενόμενο. Τι να πω. Την ώρα που έφευγε, την αγκάλιασα κάπως έτσι. Ίσως μπορώ να την αναγνωρίσω από τη μυρωδιά ή από την περιφέρεια. Συγγνώμη τώρα που σου πιάνω το στήθος. Εκείνη είχε έτσι μεγάλο ωραίο και... Ένα, μην έχεις αυτή τη φάτσα, για το όνομα του Θεού. Και πού ξέρεις εσύ τι φάτσα έχω. Την ίδια θα είχα κι εγώ. Καλά, μόλις έχω νεότερο θα σε πάρω. Οκ. Ηρέμησε. Θα πάθεις τίποτα. Έχω τρελή μέρα σήμερα. Μόλις ανακαλύψαμε ότι... Τέλος πάντων, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι εσωτερικές υποθέσεις. Λοιπόν, εγώ λέω μόλις τελειώσουν όλα αυτά, να ξεχάσουμε τις εσωτερικές υποθέσεις, να ξεχάσουμε το τμήμα και να φύγουμε, εσύ κι εγώ. Να πάμε γελιοθεραπεία. Γυμνή. Πώς σου φαίνεται? Τι έγινε? Είπα κάτι περίεργο? Όχι, όχι, τίποτα περίεργο. Αντιθέτως, εσύ μια χαρά τα λες. Πρέπει να βγούμε εμείς οι δύο ένα βράδυ. Με μεταθέτουν σε ένα άλλο αστυνομικό τμήμα και έτσι χαιρετάω όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ και βέβαια και τους υπόπτους που και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, είναι εδώ μέσα. Γεια σας. Δεν είναι αυτή. Αυτή έχει μικρότερα. Ωραία, πάμε στην επόμενη κυρία. Γεια σας. Αυτή η ωραία Ελλάδα δεν έχει την ίδια μυρωδιά. Ναι, πάμε στην επόμενη κυρία. Γεια σας. Έλα, φύγε ρε ανώμαλε. Όχι και ανώμαλος, κυρία μου. Σύρυτα, δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα αυτό. Είναι γελίο. Πες να φύγουμε. Κυρίες μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ελεύθερες. Δεν είναι τρόπος να το σου φέρεις σε κόσμο. Ρίτα. Αυτή ήταν που μίλησε. Αυτή ήταν. Πιάστε, Ρίτα. Τρέξε. Γεια. Μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρη θα τους βρούμε πολύ σύντομα. Θα δεις. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά μου συμβαίνουν διάφορα και είμαι λίγο χαμένη. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι? Δεν ξέρω, μήπως θέλεις να μιλήσουμε? Μόλις έκανα το τεστ. Είμαι έγκυος. Θα ήθελα να ήταν εδώ η αδερφή μου, εκείνη πάντα ξέρει τι να μου πει. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στο Στέριο. Τυχαία έγινε. Θα γίνω μητέρα. Ξέρω ότι δεν θα πρέπει να χαίρομαι με την αδερφή μου να αγνοείται, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη. Εγώ και εσύ δεν θα διαπραγματευτούμε για το αν θα βγεις από εδώ μέσα. Αυτό ξέχνα το. Το μόνο που δεν είναι προς διαπραγμάτευση είναι πως εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σε οδηγήσει στο Χατζάκι. Σου αρέσει η ταχύτητα.
Για να σε δω. Ψυχραιμία. Για να πάμε για χορό. Θα πάμε για χορό. Γαμώτο. Θα μπορούσε να σε σκοτώσει. Δεν το σκέφτηκες, γαμώτο. Ένα έχω να σας πω. Αστυνόμε μπορεί εσείς να είσαστε ανώτερος, αλλά ο πατέρας του παιδιού της Ρίτας είμαι εγώ, γεγέ. Μπορεί και εσύ σε τι λες, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Λέω για τα δαχτυλάκια στα χυλάκια. Και για τις αγκαλίτσες λέω. Και για τα βλεματάκια γενικότερα και την πατρότητα ειδικότερα. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Τότε να γίνω λίγο πιο σαφής. Τι έκανες, ρε! Πας καλά! Πάω πολύ καλά. Και υπερασπίζομαι αυτά που μου ανήκουν. Αυτό κάνω. Και αφού θα πρέπει να το παίξω άγριος και να κατουρίσω την περιοχή μου, θα κατουρίσω. Τι έβαψες τώρα, πού είσαι? Εδώ είμαι, εδώ. Πεσίμαρτο, ρε! Πεσίμαρτο! Τι είναι πεσίμαρτο! Όχι, δεν λέγε! Όπαρε, 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 όλα κλαϊμάν! Μελέτη, τι κάνεις, έχεις τρελαθεί τελείως! Ναι, έχω τρελαθεί. Γιατί εγώ είμαι ο μαλάκας ο δόκιμος και αυτός είναι ο αντικαταστάτης του κυρίου διοικητού και μπορεί να σου τρίβεται, έτσι! Να μπαίνει στην περιοχή μου, εκεί που κατουράω εγώ! Μελετή! Ακετούρα μας! Ω, πάρε μεγάλε! Ο λόγος που είμαι δίπλα στο Θωμά είναι ότι τον βοηθάω σε μια πολύ σημαντική αποστολή! Α, αποστολή το λέμε τώρα! Ρίτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Τα είδα όλα με τα μάτια μου. Και τις αγκαλίτσες και όλα. Και εμείς σε είδαμε! Ναι, ρε Ρίτα, και με το μπορικάκι στην κοιλιά. Δηλαδή, μάνα είσαι εσύ! Μισό λεπτό, ρε! Μισό λεπτό! Όλα έχουν μια εξήγηση. Η εξήγηση είναι απλή. Η Ρίτα είναι συνέχεια δίπλα μου γιατί τυφλώθηκα. Δηλαδή, έχω χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της όρασής μου. Μεγάλο, δηλαδή, 90%. Αλήθεια λέει, μάγκες δεν είναι επί Χριστό. Τι παράδειγμα! Πού! Πέτα το όπλο, μαλάκα, πέτα το τώρα! Φραν, έχει το όπλο μου, εντάξει, μην πυροβολήσεις, ψυχραιμία. Χαρά μου που σε σύμβαινε! Αλλά κάποιος από εσάς κάνει το μάγκα, θέλει να παραστήσει τον ήρωα, να το σκοτώσω το μαθημανιά του, ανοίξω το κεφάλι εδώ και τώρα! Τα χέρια, ψηλά να βλέπω τα χέρια! Τα χέρια, ηλίθιε! Τα χέρια, τον καθάρισα! Κύριε διοικητά, τον έχω, να του ρίξω! Όχι, αγόρι μου, είναι επικίνδυνο. Μην πυροβολήσει κανείς! Κανείς! Έτσι, μπράβο. Ακούστε το αφεντικό σας. Λυπάμαι. Μου πήρε το όπλο, λυπάμαι πραγματικά. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ηρεμία, ηρεμήστε. Έτσι, μπράβο, πατσόνια μου, έτσι. Εσύ κοντρούλι, κουφώσε. Μη φεύγεις από τη μέση, το σκοτώνω το μορφόνιο. Με τίποτα. Για σένα μέχρι εδώ ήτανε.